Έρχεται λοιπόν προς αυτόν αρχισυνάγωγος ονόματι Ιάιρος. Αρχισυνάγωγος. Δηλαδή άρχον της συναγωγής. Υψηλό ανάστημα. Εξουσία θρησκευτική. Μορφωμένος, νομοδιδάσκαλος. Είναι ντόκτορ θεολογίας. Όμως, αγαπητά αδέλφια, όσο πολιτικά ισχυρός και αν είναι κανείς, όσο μορφωμένος και αν είναι, όσο και αν έχει υψηλές γνωριμίες, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούν να του φανούν χρήσιμα όταν βρίσκεται σε ένα τόσο φοβερό αδίέξοδο. Καλό πράγμα να είναι κανείς μορφωμένος. Τον βοηθάει στη δουλειά του. Καλό πράγμα είναι να έχει κάποιος γνωριμίες. Θα τον βοηθήσουν σε κάποια δύσκολη περίσταση. Όμως, σε αυτό το αδιέξοδο, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να φανεί χρήσιμο. Τίποτα το επίγειο. Είναι κάποιες στιγμές που μόνον η χάρη του Θεού μπορεί να ενεργήσει. Μόνον ο ίδιος ο Χριστός μπορεί να δώσει λύση. Και ο Θεός επιτρέπει πολλά τέτοιου είδους αδιέξοδα στη ζωή μας, έτσι ώστε ο άνθρωπος να αλλάξει πορεία, να αφήσει τη ματαιότητα και να πλησιάσει την πηγή της ζωής. Γιατί ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει ο αμαρτωλός να επιστρέψει και να ζήσει. Αυτός λοιπόν ο αρχισυνάγωγος, με αυτές τις περγαμηνές, τις γνώσεις, τα γαλόνια, πλησιάζει το Θεό. Και ειδών αυτόν, τον Ιησούν δηλαδή, πίπτει προς τους πόδας αυτού. Μα τι είδε αυτός ο άνθρωπος και έπεσε επί τους πόδας αυτού. Ποιον είδε. Τι είδε. Είδε κάποιον μεγάλο αυτοκράτορα και βασιλιά, ενδεδειμένο χρυσοπίκυλτη στολή, συνοδευόμενον από την πανίσχυρη φρουρά του. Όχι. Μήπως είδε κάποιον του οποίου το φως, η λαμπρότητα του προσώπου αυτού να υπερβαίνει τη λαμπρότητα του ηλίου, όπως ο Μωυσής, όπου οι Ισραήλ δεν ειδύναντο να ενατενίσωσιν εις το πρόσωπον αυτού. Όχι. Μήπως είδε κάποιον να φοράει κάποιο φωτοστέφανο. Ούτε. Μήπως είδε κάποιον να συνοδεύεται από μυριάδας αγγέλων. Όχι. Ούτε αυτό είδε. Τι είδε. Είδε έναν απλοϊκό, συνηθισμένο ραβίνο, νεαρής ηλικίας. Και πώς τον προσκυνάει. Εάν εμείς ήμασταν στη θέση του Ιάιρου και βλέπαμε μπροστά μας τον 30χρονο, τον 32χρονο, 33χρονο Ιησού από τη Ναζαρέτ, θα είχαμε αυτήν την όραση να τον προσκυνήσουμε και να πέσουμε στα πόδια του. Δεν είναι βέβαιο. Ο άνθρωπος αυτός έχει όραση. Βλέπει κάτι που δεν το βλέπουν όλοι. Βλέπει ότι αυτός που έχει μπροστά του δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά είναι κάτι άλλο. Είναι παντοδύναμος. Είναι ο μόνος που μπορεί να τον βοηθήσει. Και πώς το βλέπει αυτό. Από πού απέκτησε αυτή την όραση. Από πού απέκτησε αυτή την κατανόηση. Γιατί είναι γεγραμμένο ότι η ταπεινή θέλουσιν ειδή και θέλουσιν εννοήσει. Το φοβερό αδιέξοδο τον οδήγησε στην ταπείνωση. Τον οδήγησε στην προσωπική συντριβή. Μόνο όταν ο άνθρωπος συντριφτεί μπορεί να εννοήσει αυτό που κανείς δεν εννοεί και να δει αυτό το οποίο κανένας άλλος δεν βλέπει. Να λοιπόν γιατί ο Κύριος επιτρέπει τέτοιου είδους αδιέξοδα στη ζωή μας. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως φάρμακο και ως αντίδοτο στην έπαρση. Ως χάρις.
τον βοηθάει να χαμηλώσει, για να μπορέσει να δει. Εάν ο άνθρωπος, αδελφοί, καταφέρει να βλέπει στη ζωή του τον Χριστό, όλα τα άλλα περνούν σε δευτερεύουσα μοίρα. Εδώ είναι το κλειδί. Άρα λοιπόν ο Θεός δεν σε απέρριψε, ούτε σε τιμωρεί σε σχέση με αυτό που περνάς. Αυτό που περνάς απλά είναι το κολούριον, το κολύριο που ρίχνει ο Κύριος στα μάτια σου. Σε βοηθάει να χαμηλώσεις, για να μπορέσει να συνεννοηθεί μαζί σου. Αυτό είναι όλο. Και πράγματι, ο Ιάιρος, εξαιτίας του φοβερού αυτού αδιεξόδου, ξεχνάει ότι είναι αρχή συνάγωγος και έρχεται και προσκυνά, ταπεινώνεται σε έναν 30χρονο ραβίνο, ο οποίος απλά λέει σωστά πράγματα. Αυτή η κατάβαση του Ιάιρου είναι και η αιτία της όρασής του. Αυτό το φοβερό κατέβασμα θα αποτελέσει και την αιτία να κατανοεί αυτό που κανένας άλλος δεν μπορεί εύκολα να κατανοήσει.